Τέλος στην υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Από σήμερα και οι Ηρακλειώτες βγήκαν στους δρόμους και τις πλατείες για μια ανάσα ελευθερίας. Ο καιρός ήταν ιδανικός και έτσι σε καφετέριες και καταστήματα εστίασης δεν έπεφτε καρφίτσα. Πλέον είχε κουραστεί, θέλουμε λίγο ελευθερία, λίγο προσοχή στα μαγαζιά, αλλά όχι στον εξωτερικό χώρο, να αναπνεύσουμε λίγο, να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Μας αρέσει πάρα πολύ. Οι δρόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου γέμισαν με κόσμο, ωστόσο παρά την ανακούφιση με την οποία υποδέχονται όλοι τη σημαντική αλλαγή στα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν λείπει η επιφύλαξη και ο προβληματισμός. Είμαστε προσεκτικοί, αλήθεια, όσο μπορούμε. Χαιρόμαστε βέβαια που καταργείται, αμήν τι άλλο για τα παιδιά πιο πολύ, αλλά επειδή θα μπούμε τώρα στο κατάστημα να ψωνίσουμε, λέμε καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί. Τέλεια! Το περιμέναμε πώς ή πώς. Πάντως, πολλοί κόσμος τη φοράει παρά την δυνατότητα που έχει για να προστατευτεί. Ο καθένας τη φοράει επειδή φοβάται ακόμα, δεν είναι σίγουροι. Οι επιλογές ήταν μοιρασμένες, καθώς σημαντικός αριθμός πολιτών επέλεξε να τηρεί τις προφυλάξεις και να κάνει χρήση της μάσκας εξαιτίας του συγχρονισμού στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Εμένα δεν με ενοχλούσε ποτέ η μάσκα. Ήμουνα πολύ θετική και θα εξακολουθήσω να τη φορώ όταν υπάρχει συνοστισμός. Θέλουμε να παίρνουμε έξτρα μέτρα. Ναι, ακόμα επικίνδυνη φάση, δεν είναι να βγαίνουμε ακόμα. Πάρα πολύ ωραία. Φοράμε πάντως και δεν θα τη βγάλουμε γιατί προσέχουμε. Όλοι πρέπει να προσέχουν έτσι, όχι να την πετάξουν αμέσως. Θα την πατήσουμε έτσι. Βέβαια. Ήδη έχουμε 1400 κρούσματα, το ξέρετε, στο Ηράκλειο. Φύλαγε τα ρούχα να τα έχεις όλα. Η είσοδος στα εμπορικά καταστήματα εξακολουθεί να γίνεται με έλεγχο πιστοποιητικών και χρήση διπλής μάσκας, καθώς τα μέτρα πρόληψης διασποράς του COVID σε εσωτερικούς χώρους εξακολουθούν να ισχύουν, με φόντο περαιτέρω χαλάρωση το επόμενο διάστημα, εν ώψη του Πάσχα και της νέας τουριστικής περίοδου, όπως ευελπιστούν και οι παράγοντες του τουρισμού. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα χαλαρώσει τα μέτρα που ισχύουν αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο normal σεζόν μέσα στο 2022. Ήδη η αεροπορική εταιρεία Jet2, η οποία παρέχει φθηνά εισιτήρια προς δημοφιλείς για τους Βρετανούς τουρίστες προορισμού στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι δεν είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μάσκας στη διάρκεια των πτήσεών της. Μέσα στο γενικότερο κλίμα της ελάφρυνσης της πανδημίας, να το πούμε έτσι, ο γνωστός tour operator από την Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε ότι οι πτήσεις που θα ξεκινήσουν να γίνονται από τέλη Μαρτίου-αρχές Απριλίου θα είναι για όλους τους επιβάτες χωρίς την χρήση μάσκας.